Ολυμπιακός πετυχαίνει το καλύτερο στην έναρξη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς ο Μοντέιρο επικράτησε με 3-0 σετ του Ζαν. Η ΑΕΚ θέλει ακόμα και κατακτήσεις σετ που μπορεί να τις φάνουν πολύ χρήσιμες, εφόσον έχει επικρατήσει στον πρώτο γύρο με 4-2. Και για αυτήν είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο μάτς, για το οποίο βλέπετε ότι έχουν μπει στο τραπέζι και προθερμαίνονται ο Κώστας Λαγογιάννης με το κίτρινο μπλουζάκι και ο Ένιο Μέντες. Οι δύο αθλητές είχαν συγκρουστεί και στο μάτς του πρώτου γύρου στην Πάτρα, υπερπολίτιμη για την ΑΕΚ νίκη από τον Λαγογιάννη εναντίον του Μέντες, είχε παίξει σαφέστατα ρόλο στην εξέλιξη του μάτς. Ο Λαγογιάννης λοιπόν θέλει να επαναλάβει εκείνο το αποτέλεσμα και να δώσει νίκη σε πρώτο επιμέρους μάτς για την ομάδα του και να φυσικά να κρατήσει σοβαρές τις πιθανότητες για νίκη στο ντέρμπι. Από την άλλη πλευρά ο Μέντες θέλει σε εισαγωγικά ρεβάνς, με την οποία φυσικά θα καταστήσει φαβορή τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής. Ο Μέντες έχει πάρει τα σερβίς στην εκκίνηση του μάτς. 0-1. Καλή υποδοχή από τον Λαγογιάννη. Παίρνει και αυτό τον πόντο, παίρνει και τα σερβίς. 2-0. Αστοχή στο σπιν πάνω από το τραπέζι. Πρώτος πόντος για τον Πορτογάλο. Ο Μέντες, ένας ακόμα παίχτης από την χώρα της Ιβηρικής για τον Ολυμπιακό. Ήταν στην Εθνική Πορτογαλία στο 2011, όταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Εδώ έχουμε το λεγόμενο sorry, η μπάλα στην άκρη του τραπεζιού μετά το σερβίς του Μέντες. Τυχερός πόντος για το 3-2. Ελέγχει τις μπάλες ο Λαγογιάννης, στο τέλος κάνει και το forehand. 3-3. Σε πρώτο χρόνο, πιεστικό χτύπημα με τον backhand. Καλό σερβίς, σπροχτό στην baseline από τον Λαγογιάννη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειώσει κάποιος για τον Κώστα Λαγογιάννη είναι ότι έχει την πρωτιά στους τίτλους στο ομαδικό. Ενώ εδώ είδαμε ένα καταπληκτικό ράλι.
Παίρνει την μπάλα εκεί που τη θέλει ο Μέντες μετά το σερβίς του και επιτίθεται πετυχημένα. Διαγώνιο σπιν από τον Λαγουγιάννη. Ρέκορντμαν λέγαμε στους τίτλους στην Α1 κατηγορία, 13 στο σύνολο. Όλοι με το πέρα Αθηνών εκτός από τον Περσίνο που κατέκτησε με την ΑΕΚ. Τεράστια φυσικά η εμπειρία του και από τα ντέρμπι κορυφής, από καθοριστικά παιχνίδια. Πρωταθλητής Ελλάδας στο απλό ανδρών το 2001. 38 ετών σήμερα. Μέλος της εθνικής ομάδας ανδρών. Με απλωμένο χέρι βγάζει μπλοκ, αλλά στην συνέχεια δεν αντέχει στην πίεση του Μέντες. Ο Λαγογιάννης μπροστά και πάλι ο αθλητής Ολυμπιακού, 7-6. Καλό σερβίς. Γρήγορος προχτώ. Παίρνει θέση. Με άψογο στυλ επιτίθεται ο Μέντες. 6-9. Το ίδιο θα κάνει και εδώ. Υποχρεώνει σε παθητικό ρόλο τον αντίπαλό του. 16. Και με σερβίς κατακτά το πρώτο σετ το Μέντες με 11-6. Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ για τον Λαγογιάννη. Πρέπει να παίξει περισσότερη επίθεση ο αθλητής της ΑΕΚ. Το καταφέρνει εδώ. Θυμίζεται βεβαίως και για το κοντρόλ παιχνίδι του. Καταπληκτικά παίζει ο Μέντες. Βγάζει πολύ πλάγια το σπιν. Δεν προλάβαινε ούτε με απλωμένο χέρι ο Λαγογιάννης. 1-2. Έξω τώρα η επίθεση.
Ανοίγει πολύ ωραία με το forehand ο Λαγογιάννης. Ένα κλικ πιο γρήγορη η μπάλα από αυτό που θα ήθελε ο Μέντες. Γι' αυτό και δεν τη βρίσκει καλά. Εδώ όμως βγαίνει ελάχιστα από το τραπέζι και παίρνει θέση με το αριστερό πόδι μπροστά. Το εκμεταλλεύεται ο Μέντες, μειώνοντας σε 2-4. Σε αυτό το θεαματικό ράλι επικρατεί ο Μέντες. Και πολύ φάλτσο εδώ στο σπιν. Δεν μπορεί να ελέγξει ο αθλητής της ΑΕΚ. Έχουμε την ισοφάριση. Πολύ ωραίο μπλοκ στην ευθεία, επιθετικό από τον Μέντες. Καλό σερβίς τώρα με πάνω φάλτσο από τον Λαγογιάννη. Σε γελά τον αντίπαλο. 5-5. Εδώ προμηνύεται γερή κοντρά. Προς την κεντρική γραμμή το σερβίς. Άνοιγμα με το backhand out. Έτοιμος εδώ να περάσει spin στο spin. Στην άλλη πλευρά ο Μέντες. Και εδώ επιλέγει πάλι να επιτεθεί στο forehand του Λαγογιάννη. Time out από τον Στέφανο Κορώνη για λογαριασμό της ΑΕΚ. Γιώργος Χριστοφοράκης στον Ολυμπιακό, Στέφανος Κορώνης στην ΑΕΚ δίνει τις οδηγίες. Έχει ένα σερί ο Μέντες που τον έφερε σε πλεονεκτική θέση στο δεύτερο σετ. Να πούμε ότι στο τρίτο στη σειρά παιχνίδι θα αγωνιστούν ο Πάντα Σακ, ο Ταϊλάνδος του Ολυμπιακού, με τον Νόμπεσλο. Και πάλι η τακτική του Μέντες είναι να δίνει την μπάλα στο forehand του Λαγογιάννη. Εννιά-πέντε. Λάθος εδώ στο σερβίς. Δεν ήταν έτοιμος ο αθλητής της ΑΕΚ. Το λεγόμενο τσαφ στο σπιν. Εδώ κάνει ένα απρόβλεπτο χτύπημα για τον Μέντες. Γρήγορο σερβίς
στο forehand, να δούμε αν μπορεί κάτι παραπάνω. 7-10. Και εδώ ωραίο ξεκίνημα με το backhand, χρησιμοποιώντας και το φάλτσο από το σερβίς του. Ο Μέντες παίρνει τον μπαλάκι. Προηγείται 18. Ένα χτύπημα διαγώνια και ένα στην ευθεία. Στον πόντο η διαφορά. Πολύ καλό και πάλι το χτύπημα. Τέλεια πρώτη μπάλα. Τέσσερις διαδοχικοί πόντι στέλνουν το σετ στην παράταση από τον Λαγογιάννη. Και τώρα παίρνει το προβάδισμα. Από ένα τα σερβίς μετά το 10-10. Σειρά του Μέντες. Από τον Ιδρώτα. Έπρεπε να σκουπίσει την ρακέτα του λίγο ο Μέντες. Μεγάλη ανατροπή σε αυτό το σετ από τον Κώστα Λαγογιάννη που πανηγυρίζει. Βρέθηκε πίσω με 16 και με ένα σερί επικράτησε 12-10 και ισοφάρισε σε 1-1 εναντίον του Μέντες. Έναρξη στο τρίτο σετ με έναν ακόμα πόντο από τον Λαγογιάννη. Με καθαρό μυαλό και καλή συγκέντρωση αντέδρασε στο δεύτερο σετ. Πέτυχε μία ανατροπή που μπορεί να φανεί καθοριστική. Και άλλος πόντος, πραγματικά εντυπωσιακό. 9 πόντοι στη σειρά, μαζί με αυτούς του προηγούμενου σετ, από το Λαγογιάννη. Μετά από αρκετά λεπτά, πρώτος πόντος για τον Μέντες. Thank you.
Επιστρέφει με άνοιγμα. Γυρίζει και το φάλτσο ο Λαγογιάννης. Και εφόσον είχε βάλει κάτω φάλτσο ο Μέτες, γι' αυτό είδατε το σπιν στο φιλέ. Εδώ αλλάζει σερβίς. Επιχειρεί γρήγορο. Αλλά είναι γρήγορη και η πρώτη μπάλα του Λαγογιάννη. 5-1. Επανάληψη. Μια μάχη του backhand. Καταλήγει στον Μέντες. Και αυτή για το 3-5. Έτοιμος ο Μέντες, παίρνει θέση και επιτίθεται πάλι στο forehand. Θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν έχει τις γρήγορες μετακινήσεις στο τραπέζι ο Λαγογιάννης. Εδώ τον υποχρεώνει να πάει λίγα μέτρα μακριά από το τραπέζι. Θα τον πιέσει εκεί στο backhand. Και κοιτάξτε εδώ μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα διακύμανση. Τρία συνεχόμενα forehand αποφέρουν τον έκτο πόντο στο Λαγογιάννη. Είναι και πόντος ψυχολογίας αυτός. Είχε βρεθεί στο συν 4 και ισοφαρίστηκε. Θα μπει η μπάλα. Μπαίνει. Αλλά έτοιμος ο Μέντες. Highlight αυτό του μάτς. Δεν έχει σημασία αν η μπάλα περάσει στην πλευρά του αθλητή που έκανε το τελευταίο χτύπημα. Ο αντίπαλός του μπορεί να βρεθεί εκεί, απλώς χρειάζεται φυσικά να χτυπήσει στην πλευρά του αντιπάλου. Στοπ έχουμε εδώ, έχει μπει μπαλάκι από δίπλανο τραπέζι. Σερβίς από τον Μέντες. Καλό με κάτω φάλτσο. Ο Λαγογιάννης φυσικά δεν αρκεί το στο να βάλει την μπάλα, ήθελε κοντά στο φιλέ. Εξαιρετικό άνοιγμα. Σφίγγει τη γροθιά ο Λαγογιάννης. Πανηγυρίζει. Σημαντικός πόντος στο σερβίς του αντιπάλου. Να δούμε την επιλογή του στο σερβίς. Θα είναι από το κέντρο προς το drive. Θα ξεκινήσει η επίθεση με τον backhand. Θα συνεχίσει με forehand. 8-7 περνάει μπροστά και time out από την πλευρά του Ολυμπιακού.
Ο Κώστας Λαγογιάννης είναι στο νούμερο 4 του πίνακα αξιολόγησης για τον μήνα Δεκέμβριο. Στον πίνακα που διατηρεί, έστω και άτυπα η ομοσπονδία για τους ξένους, ο Μέντες είναι τον ίδιο μήνα στο νούμερο 6. Ο Μέντες που έχει φέτος την ευκαιρία να παίζει σε 5 διαφορετικά διασυλλογικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ένα ακόμα σερβίς για τον Λαγογιάννη. Πανέτοιμος. Τι ωραία κίνηση πίβοτα από τον Μέντες για να πάρει το forehand. Και δέχεται τα συγχαρητήρια και από τον Λαγογιάννη σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Θα πιέσει με τον backhand, θα σταθεί και τυχερός ο Λαγογιάννης στην άκρη του τραπεζιού. Εδώ αποφασίζει να γυρίσει στο σερβίς του αντιπάλου ο Λαγογιάννης και δικαιώνεται. 18. Παίρνει και τα σερβίς. Έτοιμος, διαγώνια, βγάζει spin στο spin ο Μέντες και πάλι αναγνωρίζει ο Λαγογιάννης την πολύ ωραία ενέργεια του αντιπάλου. 19 και εδώ αποτυγχάνει στο forehand spin. Καλή πρώτη μπάλα χαμηλά από τον Μέντες. Πάει αυτός τώρα να κάνει την ανατροπή. Ισοφαρίζει από 8-10, σώζει 2 set ball. Έχει το σερβίς. Εκπληκτικό ράλι. Το κατακτά και πανηγυρίζει ο Λαγογιάννης. Τρίτο σετ μπολ για τον αθλητή της ΑΕΚ. Έξω το τελευταίο forehand. Ωραία κρατάει την μπάλα και ο Μέντες πανηγυρίζει αυτός με τη σειρά του. Εναλλαγή συναισθημάτων. Έντεκα.
Πολύ καλή ενέργεια, αφού νωρίτερα έχει βρει η μπάλα και στο φιλέ. Γι' αυτό είδατε αμέσως σηκώνει το χέρι προς τον συνάθλητη του, ο Λαγουγιάννης. Ανεπτυγμένο το fair play στο Ολυμπιακό μας άθλημα. Πιέζει ξανά με το backhand, παίρνει τον καθοριστικό πόντο στο τρίτο σετ. 13-11 ο Λαγουγιάννης, τώρα είναι αυτός μπροστά με 2-1. Κλειστό και απολύτως ισορροπημένο το παιχνίδι, όπως ακριβώς και στην Πάτρα. Στον πρώτο γύρο, όπως και σε άλλες αναμετρήσεις των δύο αθλητών, ο Μέντες έχει συνεργαστεί κάποια χρόνια με τον Ολυμπιακό. Ήταν αντίπαλος με τον Λαγουγιάννη και όταν ο τελευταίος αγωνιζόταν στο Πέρα Αθηνών. Ο Μέντες που έχει φορέσει, να πούμε, επί τη ευκαιρία και τη φανέλα του αθλητικού ομίλου τα Ταύλα. Ωραία και πάλι θα μπορέσει να κάνει σε πρώτο χρόνο. Σπίσω σπίν ο Μέντες. Ήθελε ίδια απάντηση ο Λαογιάννης, δεν βρήκε στόχο. Πολύ καλή πρώτη μπάλα. Γυρίζει το φάλτσο πίσω. Ένα ακόμα σερβίς από τον Μέντες. Δύο-δύο. Θα παίξει στο backhand του Λαγουγιάννη τώρα ο Μέντες. Θα πάρει τον πόντο, θα βρεθεί μπροστά. Εκεί έχει το πλεονέκτημα ο Πορτογάλος και οι δύο αθλητές προσπάθησαν να παίξουν κοντά στο φιλέ. Του βγήκε έξω η μπάλα όμως του Λαγουγιάννη, πήρε την επίθεση ο Μέντες. Και από τη στιγμή που τον υποχρέωσε να απομακρυνθεί, ανοίγοντας το παιχνίδι, είχε και το πλεονέκτημα, 4-2. Βρίσκει στο φιλέ, αλλοιώνεται η πορεία της μπάλας και πάλι σηκώνει το χέρι προς τον αντίπαλο. Ο αθλητής της ΑΕΚ.
Κοιτάξτε πόσο ωραία θα ελέγξει με το backhand διαφορετικές μπάλες. Και στο τέλος θα πάρει τη σωστή θέση για να βγάλει forehand ο Λαγογιάννης. Τεράστια εμπειρία του από αυτά τα μάτς, το είπαμε και νωρίτερα. Και αυτή έχει σημασία. Εδώ έτοιμος να χτυπήσει με τον backhand. Ένα ακόμα σερβίς από τον Λαγογιάννη. Πανηγυρίζει ο Μέντες. Ισοφαρίζει με πολύ καλή υποδοχή. Πέντε-έξι. Δίνει την μπάλα στο forehand. Πιέζοντας βεβαίως, δεν είναι εύκολη μπαλιά. Εφτά-πέντε. Και έχει τα σερβίς ο Λαγογιάννης. Σε κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Ωραία θα χτυπήσει με το backhand. Τραβάει το χέρι ο Μέντες. Στο φιλέ. Πάλι στο συν 2. Τα σερβίς των Μέντες. Θα πάρει επίθεση ο Μέντες. Αυτό θέλει τώρα στα σερβίς του και να τη βγάλει φυσικά σε δύσκολα σημεία. Και ο Λαγογιάννης με την ίδια τακτική από την πλευρά του που του έχει βγει. Εδώ είναι πολύ δύσκολη μπάλα στην κεντρική γραμμή. Οκτώ-οκτώ. Εδώ η επιλογή του Λαγογιάννη ήταν να πάρει επίθεση. Έτοιμος όμως ο Μέντες στο μπλοκ. Τρεις πόντι στη σειρά. 8-9 για τον Μέντες. Δεν βγαίνει η επίθεση. Πανηγυρίζει ο Μέντες γιατί έχει τα σερβίς και έχει το πλεονέκτημα 2 πόντων.
Πάλι ελαφρά τυχερός ο Λαγογιάννης, έχει βρει μπάλα στο φιλέ. Εμψυχώνουν τα στελέχη των ομάδων και στους δύο πάγκους. 19. Έξω η μπάλα. Στο τελευταίο χτύπημα από τον Μέντες. Μικρή ανατροπή και πάλι από τον Λαγογιάννη. Έχουμε δει και τους δύο αθλητές να σώζουν set ball. 10 όλα. Πάει στο forehand πάλι ο Λαγογιάννης να σερβίρει. Έτοιμος ο Μέντες. Έχει προβλέψει την κίνηση του Λαγογιάννη και πήρε θέση για την επίθεση. Πολύ καλό σερβίς. Επάνω φάλτσο. Δεν απαντά ο Λαγογιάννης. 12-10 στην παράταση. Τώρα επικρατεί ο Μέντες και είμαστε πλέον στο 2-2. Φτάνει στο 5ο σετ ο συναρπαστικός αγώνας του Μέντες με τον Λαγογιάννη στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Α1 ανδρών. Μεγάλη ανάγκη τη νίκη στο συγκεκριμένο μάτς την έχουν και οι δύο ομάδες και παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον. Top spin για το 1-0 από τον Μέντες. Υποστηρίζει η πλευρά της ΑΕΚ ότι είναι sorry και να η πολύ ωραία κίνηση fair play από τον Μέντες. Εμείς δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε από εδώ. Η μπάλα βρήκε στην άκρη. Το παραδέχεται ο αθλητής του Ολυμπιακού. Και όταν συμφωνούν οι διαθλητές μπορεί και ο διαιτητής που δεν το είδε να αλλάξει γνώμη. Τώρα ο Μέντες ισοφαρίζει σε 1-1.
Ελέγχει πολλές μπάλες με το backhand, όχι όμως και την τελευταία στο forehand ο Λαγογιάννης. Πολύ ωραίο ράλι. Δύο-δύο. Από τη μία πλευρά στην άλλη παίζει τον αντίπαλό του προσεκτικά ο Λαγογιάννης και κατακτά τον πόντο. Έξω η επίθεση. 4-2. Δέχτηκε και τον μπαλάκι στο πρόσωπο ο αθλητής ΣΑΕΚ. Δικαίωμα για πετσέτα. Και πάλι θα μπορέσει να κάνει επίθεση στο forehand του Λαγογιάννη ο Μέντες. Ευνηδιάζεται τη γρήγορη επιστροφή ο Λαγογιάννης. 4-3 και 4 όλα. Στην αλλαγή των πλευρών θα βρεθεί ο Λαγογιάννης μπροστά με 5-4. Αλλαγή που προβλέπεται όταν ο ένας από τους δύο αθλητές συμπληρώνει τον πέμπτο πόντο στο τελευταίο σετ. Το φιλέ βρίσκει η μπάλα ίσα ίσα. Και δυσκολεύει τον Λαγογιάννη στην επιστροφή. Εδώ έτοιμος να βγάλει μπαϊά στην ευθεία με το backhand ο Μέντες, πολύ ωραία. Πέντε έξι. Αλλάζει το σερβίς ο Λαγογιάννης. Έτοιμος όμως ο Μέντες στην υποδοχή. Πιεστική μπάλα μετά από επιχείρη. Με τον backhand ο Λαγογιάννης βγαίνει έξω. Εφτά πέντε.
Γρήγορο το σερβίς που επιλέγει ο Μέντες. Και πάλι πιο σταθερός με τον backhand. Στο συν 3. Και νέο καλό σερβίς. Δεν ήταν συγκεντρωμένος εδώ ο Λαγογιάννης, δέχτηκε το λεγόμενο μέσα έξω. Καλό σερβίς, πήγε να το ανοίξει με τον backhand. Δεν ήταν καλό το feeling. 5-9. Μένει στη διεκδίκηση. Ο πολύπυρος δεξιοχειράς. Καλό σερβίς, πλάγιο φάλτσο και σπροχτό στο forehand. Ρίσκαρε εδώ κάπως ο Λαγογιάννης δίνοντας την δυνατότητα για επίθεση στον αντίπαλο, αλλά είπαμε ότι ήταν ποιοτικό το σερβίς. Έξω! Match ball για τον Μέντες. Σε μπάλα. Πολύ καλή υποδοχή από τον Λαγογιάννη. Με ακρίβεια μεγάλη στο φόρχα του αντιπάλου. Οκτώ-10. Σε αυτό το συναρπαστικό, το συγκλονιστικό παιχνίδι, το δεύτερο στη σειρά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ επικρατεί ο Ένιο Μέντες. 3-2 σετ, 11-8 το τελευταίο εναντίον του Κώστα Λαγογιάννη. Πλεονέκτημα σοβαρό πια για τον Ολυμπιακό, 2-0 στο ντέρμπι.